και στριμώχνουν τα πράγματα πάρα πολύ οι Δυτικοί, γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τη Ρωσία, αλλά ξαφνικά τους εμφανίζεται η Κίνα με τέτοια δύναμη που δεν την περιμένανε. Δεν την περιμένανε. Δεν περιμένανε ότι ποτέ το κομμάτι του, να το πούμε, αυτοκρατορικού τόξου της Κίνας θα ελέγξει το κομμουνιστικό. Δεν το περιμένανε με τίποτα. Από πάνω ήρθε αυτό. Φυσικά έγινε αυτό. Έτσι, μια αυτή. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να διαχειριστούν την επιθετικότητα, την οικονομική επιθετικότητα της Κίνας, γιατί η Κίνα ακόμα δεν έχει κάνει με τον όρο, θυμόσαστε παλιά που έλεγα, όταν θα αρχίσει η Κίνα να ζητάει, τότε θα είναι το σημείο κλειδί. Ακόμα δεν ζητάει, απλά λέει ότι το νησί απέναντι αυτό, το Ταϊβάν, αυτό δεν είναι το νησί. Πού είναι αυτό, ότι η Ταϊβάν είναι κομμάτι δικό μας, λέει. Ήταν και εξακολουθεί να είναι. Εμείς ποτέ δεν το έχουμε ξεχάσει. Άσχετο αν το διασπάσανε οι δυνάμεις της καμπάνας. Δεν μπορούν να φανταστούν, δεν μπορούν να πιστέψουν με τίποτα, μα με τίποτα, ότι έχουν χάσει το παιχνίδι από τα χέρια τους και έχουν χάσει το οικονομικό παιχνίδι από τα χέρια τους. Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι θα βρισκόταν κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον οικονομικό τρόπο τον οποίο έχουν στήσει αυτοί. Γιατί υποτίθεται ότι αυτός ο οικονομικός τρόπος, η μορφή του δολαρίου δηλαδή, η οποία είναι μία μορφή που τυπώνω χαρτί, πάρε κόσμο, απλά το πληρώνεις το χαρτί αυτό που αγοράζεις. Γράφει ένα δολάριο, τους δίνεις ένα και κάτι, ένα και ένα σέντσα. Πολύ λιγότερο από ένα σέντσα. Αυτό νομίζανε ότι θα τους κάνει παντοκράτορες και θα έχουν την δυνατότητα να ξεγελάνε τον κόσμο. Θα σου δίνει αυτό που κάνει ένα δολάριο, το δολάριο δηλαδή, το χαρτάκι αυτό με ένα δολάριο, και θα δίνεις ένα δολάριο και κάτι ψηλά και θα μπορείς να κινείσαι και να κάνεις ό,τι θέλεις. Μηδαμινή η αξία φαινομενικά, αλλά έλαντε όμως που δεν είναι μηδαμινή. Γιατί αυτό πολλαπλασιάζεται μέσα στον χρόνο. Γιατί αυτό δεν έχει αντίκρισμα, είναι ένα χαρτί σκέτο. Και όταν κάνεις αγορές με ένα χαρτί σκέτο, άρα δηλαδή εσύ αγοράζεις αυτό το αντικείμενο με ένα χαρτί σκέτο. Αυτό το χαρτί το σκέτο όμως δημιουργεί άλλα προβλήματα. Μα άλλα, εντελώς άλλα. Ποια είναι δηλαδή τα προβλήματα που θα μπορούσε να δημιουργήσει όταν εγώ έχω χαρτί και αγοράζω αυτό το αντικείμενο. Αυτός που δούλεψε και πάραξε έργο και έφτιαξε αυτό, αυτό είναι πραγματική οικονομία. Διότι ανήκει στην παραγωγικότητα. Αυτός που τύπωσε το χαρτί. Συγγνώμη. Αυτός που τύπωσε το χαρτί δεν ανήκει στην πραγματική οικονομία. Ανήκει στην πλασματική οικονομία. Και τι κάνει. Αυτός έχει ένα τυπογραφείο και τυπώνει κάθε μέρα τέτοια χαρτιά. Τα οποία τα πουλάει σε ένα, σε μένα, στον Α και στον Β. Εγώ πήγα και αγόρασα αυτό. Αυτό το αγόρασα με ψεύτικο χρήμα. Με πλαστό. Όχι πραγματικό. Άρα δηλαδή αυτός που το πήρε, πήρε ψεύτικο χρήμα. Δεν πήρε πραγματικό, αλλά έδωσε πραγματικό αντικείμενο όμως. Δεν έδωσε φανταστικό, όπως είναι το χρήμα. Με αποτέλεσμα να συσσωρεύει αυτός που παράγει αυτά στο ταμείο του ψεύτικα χρήματα. Και έρχεται κάποια στιγμή που λέει, έλα εδώ ρε, εσύ που τα τυπώνεις, πάτα και δώσ' μου χρυσό. Πού να το βρει, δεν έχει. Αυτό δεν το τύπωσε. Με χρυσό. Άρα δηλαδή ο ιδρώτας του αυτού, ο κόπος, τόσα χρόνια φούμαρα, όπως έλεγε ο παππούλιος μου. Στάχτηκε αέρας.
Τίποτα. Μηδέν. Σατανίδε. Ακριβώς. Αυτό είναι ο στόχος. Η εξαπάτηση όλων. Και μαζεύει ο κοσμάκης λεφτά στην τράπεζα. Τι να τα κάνετε, αφού δεν έχουν καμία αξία. Κάντε τα είδος, τώρα. Να γίνει το κράπε, ποτέ. 100%. Για να μην πω 200, λέω, για να μου δώσει. Πιστεύω εκεί πριν τις εκλογές αμερικάνικες, εγώ λέω. Εκεί μήπως το κάνει. Και λίγο ακόμα. Αν, θα γίνουν, αν θα γίνουν εκλογές αμερικάνικες, για να δούμε. Είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι. Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε βέβαιοι. Γιατί σημαίνουν τόσα πολλά πια, που πλέον δεν έχει εμπιστοσύνη στο προγραμματισμένο ότι θα είναι έτσι, όπως έχει δοθεί αρχικά ότι θα είναι. Λες, θα είναι, και αν δεν είναι, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Και μαζεύει ο Κουρμάκης χρήμα, ξαναμαζεύει χρήμα, και ξανά μάνα χρήμα, και δώσει του χρήμα. Και τι να μαζεύει χρήμα εδώ, πλούτο, που είπε και ο Χριστός, όπου είμαι εδώ είναι τα πλούτη μου στην καρδιά, εκεί είναι τίποτα. Άδειες οι αποθήκες. Ούτε εκεί. Ούτε στην τσέπη. Ούτε στην τσέπη. Στην τράπεζα. Τράπεζα. Στην τράπεζα. Τα μαζεύει στην τράπεζα. Εντάξει. Και είμαστε κουφάρια μετά. Τα μαζεύει στην τράπεζα. Και δεν στα δίνουν κιόλα. Δεν στα δίνουν. Πού δεν στα δίνουν, βέβαια. Μα η τράπεζα προσπαθεί να εξηλαιωθεί με τα δικά σου χρήματα. Βέβαια. Θα σου δώσει πίσω τα λεφτά σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι λες καλέ. Γι' αυτό λοιπόν ό,τι έχουμε, ό,τι οικονομίες μικρές έχουμε, θα τις κάνουμε αντικείμενα, τα οποία να μπορούν να έχουν αγοραστική δύναμη. Να μπορείς να τα πουλήσεις ό,τι ώρα θέλεις. Και δεν τις ακούτε, μην τους πιστεύετε. Μόνο χρυσό δηλαδή. Ασύ. Ασύ είναι. Α, και ασύ. Χαλκό. Έτσι. Πέντε βέργες χαλκός. Εντάξει. Πολλές βάρκες. Χαλκός. Είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι ενοθελημένος όμως ο χαλκός, δεν είναι. Όχι, δεν είναι καθόλου. Υπάρχουν μαγαζιά. Υπάρχουν σωστά ως χαλκό. Εγώ αγοράζω. Μου πεις που είναι. Βέβαια. Ευχαριστώ. Καθαρό χαλκό και καθαρό μπρούτζο. Έχει τρία είδη μπρούτζο. Το μπρούτζο, τον οποίο τον λένε αλφα κατηγορία ευγενή, ο δεύτερη κατηγορία ευγενή και ο τρίτος ευγενής. Ο Α έχει τον καλύτερο ήχο. Ο Β είναι λίγο θαμπός και ο άλλος είναι ακόμα λίγο και θαμπός. Αλλά ο Α εθύρ. Λοιπόν, αυτά είναι τα ζητούμενα. Ασήμι, σύρμα, ασημένιο. Καλύτερη λύση. 990 τόσο. Ναι, αλλά στο σπίτι πώς τον προφυλάσσεις, αυτό είναι το θέμα. Όλα εκεί είναι το ζητούμενο. Πώς θα προφυλάσσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα γίνει το πάλι να πάρει. Τα λεφτά να πάρει στο σπίτι πάλι δεν μπορείς να τα προφυλάσσεις. Κοιτάξτε, και λεφτά δεν υπάρχει περίπτωση. Τα λεφτά είναι άχρηστα. Δηλαδή, αν θα πας χαρτονομίσεις, μπορεί να έχεις πιάσει κορόιδο. Είναι εκεί, εκεί είναι η ηλιθιότητα. Η κορυφή. Τα παίρνουν και τα βάζουν μέσα σε κούτες και τα κλάνε μέσα σε κούτες. Κάπου τα κρύβουν από εδώ, τα κρύβουν από εκεί. Τα χρήματα, το χαρτονόμιο. Πού πάτε, ρε. Αφού είναι ψεύτικα αυτά. Ναι, και με τα λιθινά πώς θα προστατεύουμε. Τα λιθινά θέλει τρόπο για να τα προστατεύσουμε. Θέλει τρόπο. Θέλει έξυπνο τρόπο. Αλλά επειδή γράφω, δεν θα το πω. Δεν θα το πω. Γιατί πιαστήκαμε κορόιδα. Ναι, εντάξει. Στον κάθε ένα. Σιγά, σιγά. Έτσι ακριβώς. Θέλει τρόπο. Υπάρχουν τρόποι. Πολύ. Για να κρύψεις άμα θέλεις κάτι. Και δεν είναι άγιο να κρύψεις το σπίτι σου. Για το όνομα του Θεού. Υπάρχουν άλλα σημεία που μπορείς να κρύψεις. Ωραιότατα. Και να μην κινδυνεύει και καθόλου μάλιστα. Αυτά κατηδίαν. Στα μαθήματα. Αυτά. Έτσι. Λοιπόν. Άρα, αν θα έχω μία κουλούρα σύρμα ασημένη και πάψουν τα χρήματα να ισχύουν, και γίνουνε χαρτοπετσέτες, γιατί σε λίγο αυτό θα γίνουνε, χαρτοπετσέτες, για να σκουπίζουμε τη σάλτσα από τη μακαρονάδα. Μόνο γι' αυτό θα είναι, για τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να έχουμε
ένα άλλο είδους αντίκρισμα για να μπορούμε να κινηθούμε, να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα οποία έρχονται, με οικονομική ανάγκη, εντάξει. Με ένα κομματάκι, σειρματάκι και με μία τσιγαρίτσα, κάνει τόσα χρήματα, ισοτιμία του, τόσο. Και επειδή το ασύν είναι φτηνό, μπορείς να κόψεις μία ποσότητα για να μπορείς να πας να αγοράσεις μία ευρώ ψωμία. Είμαι το χαλκό αυτό το ψωμί. Είναι πιο φτηνό ακόμα. Με το ασύν δεν θα πας ψωμί, θα πας κρέας. Και με το χρυσό, θα πας ένα σπίτι. Έτσι κάνανε στην αρχαιότητα. Γι' αυτό είχαν αυτά τα τρία είδη νομισμάτων. Χαλκό, ασύν και χρυσό. Ένα γραμμάριο από το ένα, τόσο. Ένα γραμμάριο από το άλλο, τόσο. Ένα γραμμάριο από το άλλο, τόσο. Απλά. Υπάρχουν τέτοιες λύσεις. Γιατί έρχεται. Τώρα όσοι τα ακούνε, δηλαδή θα λένε, υπάρχει αυτά, δεν θα έρθουν ποτέ. Δεν πειράζει. Θα τα ακούνε τώρα αυτά και. Δεν πειράζει. Ας μην έρθουν ποτέ. Γι' αυτό τα λένε και τα ξορκίζουμε που λέμε, για να μην έρθουν ποτέ. Αλλά δεν πρέπει να το έχουμε κατά νου. Όταν ξαφνικά βλέπει το σύννεφο και έρχεται. Λες θα βρέξει. Όχι, μου αρέσει, είναι μακριά, θα βρέξει εκεί. Μα όχι, αφού το βλέπεις, θα το πάει εκεί. Μα αφού προσαρμόζεται. Ας το μην δίνει σημασία, το πάει πέρα. Και ξαφνικά έρχεται από πάνω. Σου δίνω παμούσκελμα. Δεν θα πρέπει να έχει μία ομπρελίτσα. Ούτως ή άλλως. Για να μην γίνει μούσκελμα δηλαδή. Απλά πράγματα. Κάπως έτσι το θέτω και έτσι το βάζω για να. Έχουμε... Όλα στο μυαλό του ανθρώπου. Δεν πρέπει όλα να τα παίρνει από κρίση, να τα κρίνει όλα. Όχι να μην τα δέλει έναν άνθρωπο που δεν δέχονται, τίποτα. Όχι, όλα πρέπει να τα ακούς. Όλα. Και ειδικά στις εποχές που ζούμε. Όλα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Μάλλον περίεργο πλάσμα είναι αυτό. Είναι. Και γνωστό, αλλά ποιος είναι. Ποιος είναι. Κάποιος δικός μου που είχα πει στον Απολλώνιο που τον βλέπω. Είναι καλό πλάσμα. Ναι, λέει, εγώ είμαι. Ήμουν προφίλ μου, λέει, δεν με κατάλαβε. Όχι, αλλά σε είδα τρέχοντας και ήρθες και κάθεσες έτσι και ακούς τον Απολλώνιο. Σε έβλεπα από εδώ, έτσι, κατάλαβες. Ναι, λέει, ήρθα να σου πω, να σας πω, να σου πω, να σου πω, να σας πω. Να μας πει. Ότι απόψε εγώ θα είμαι δίπλα του. Το ξέρω ότι είμαι δίπλα. Έτσι λέει, ότι απόψε θα είμαι δίπλα του. Πλανεμένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έκανες την τιμή. Όχι μόνο σε μένα, επειδή σε είδα, γι' αυτό το λέω. Θα είσαι δίπλα στον Απολλώνιο απόψε, επειδή θα προσευχηθείς. Α, ναι, επειδή λέει, θα πας κάπου και θα προσευχηθείς. Έτσι μου είπε, δεν ξέρω. Θα είναι δίπλα σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μη μας πεις που δεν θέλουμε, δεν είναι σωστό αυτό να ξέρει. Μα δεν ξέρει και εκείνος που. Πώς? Ούτε αυτός ξέρει που. Έτσι. Δεν ξέρει που θα πάω. Όχι, δεν ξέρει, αλλά... Απλά θα με ακολουθήσει. Ναι, θα έρθει όμως, λέει, μαζί σου. Το ξέρω. Ήρθε τόσο ξαφνικά εκεί που μίλες, βλέπω ένα φάσμα και έρχονταν... Εδώ θα μείνει, δεν θα φύγει. Ναι, κι εγώ μαζί σας, μου λέει. Μου έδωσε κάτι, μια πέτρα λουλούδι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μου σε όλους, λέει εδώ μέσα. Σε ευχαριστώ.
Mm-hmm.